τις θέσεις σας. Αρχίζω λοιπόν την παρουσίαση μερικών επικαίρων θεμάτων. Πρώτο θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της Θεοδρομίας, το οποίο είναι το επίσημο θεολογικό όργανο της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, της εταιρείας μας. Ουσιαστικώς αυτή η σύναξή μας εδώ ταυτίζεται με την Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών, η οποία εδώ και 10 χρόνια εκδίδει το περιοδικό Θεοδρομία, το οποίο έχει καταλάβει μία σημαντική θέση ανάμεσα στα εκκλησιαστικά έντυπα, ιδιαίτερα στο χώρο του αντιοικουμενισμού και στο χώρο της αγωνιστικής θεολογίας, χωρίς να λείπουν μέσα από τη Θεοδρομία και άλλα γενικότερα άρθρα πνευματικής οικοδομής ή και επιστημονικής ερεύνης μερικών θεμάτων. Στο τεύχος λοιπόν αυτό, απλώς σας διαβάζω τα περιεχόμενα του τεύχους, τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Το πρώτο άρθρο του εκδότου είναι ένα δικό μου κείμενο, γρυφώδης και συμβιλική απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, και όπως γνωρίζετε, σας το διάβασα εδώ, αναφέρεται σε αυτήν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία χωρίς να εξηγεί εδικαίωσε και τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος δεν φάνηκε να έχει κάνει, θα δούμε, κάποια ιδιαίτερη δήλωση μετανοίας, εδικαίωσε και τον καταγγέλλοντα Μητροπολίτη Κυθύρων, κύριο Σεραφείμ. Και δεν καταλαβαίνει κανένας από το ανακοινωθέν τι έγινε. Γι' αυτό λέμε γρυφώδης και συμβιλική, απέσυρε τις θέσεις του και τις αιρέσεις του ο Μεσσηνίας. Έπαυσε ο Σεραφείμ ο Κυθύρων να έχει τις ελεγκτικές θέσεις εναντίον του Μεσσηνίας. Εκεί αναφέρεται το άρθρο αυτό. Στη συνέχεια, επειδή το περιοδικό λειτουργεί και σαν ένα είδος αποθήκης, έχουμε αποθηκεύσει εδώ την επιστολή που έστειλε προς την Ιερά Σύνοδο εναντίον του Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο Κυθύρων. Έχουμε την επιστολή επίσης του καθηγητού Δημητρίου Τσελεγγίδη εναντίον του Μεσσηνίας. Έχουμε την απάντηση στον καθηγητή Τσελεγγίδη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, την ανταπάντηση του καθηγητού Τσελεγγίδη. Από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος έχουμε ένα ανώνυμο πολύ καλό άρθρο. Επιτρέπεται οι λαϊκοί να αναμειγνύονται σε θέματα πίστεως. Με βάση τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων παρουσιάζει ο συγγραφέας ότι στα θέματα πίστεως έχουν λόγο όλοι, και οι λαϊκοί έχουν λόγο. Και στην συνάφεια αυτή των δογματικών και εκκλησιολογικών υπάρχει και ένα άρθρο ενός Χρήστου Λιβανού, γνωστός μας από τον Καναδά, «Προφητείες γεροντάδων, φεδρότητες δεσποτάδων». Και αναφέρεται ο κύριος Λιβανός στο ότι κάποιος δεσπότης, γι' αυτό λέει «φεδρότητες δεσποτάδων», κάποιος δεσπότης στον Καναδά ηρωνεύεται τις προφητείες πολλών γεροντάδων, τα προορατικά χαρίσματα πολλών γεροντάδων, του γέροντος Παϊσίου, του Πορφυρίου κτλ. Σε μια άλλη ενότητα, απολογητικά, έχουμε ένα εξαιρετικό άρθρο του Μητροπολίτου Πυραιός Σεραφείμ, ο οποίος αναιρεί τις απόψεις του αστροφυσικού Χόκινγκ, αυτού του ημιπαραλίτου, ο οποίος ουσιαστικώς, ενώ παλαιότερα διεγκύρισε αστροφυσικός με πολύ θέρμη την ύπαρξη του Θεού, τελευταία δεν ξέρω τι έχει πάθει και στρέφεται εναντίον της υπάρξεως του Θεού, και το έχουν κάνει λάβαρο αυτό οι άθεοι τις απόψεις αυτού του αστροφυσικού, και αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Πυραιός και αναιρεί τις απόψεις αυτού του αστροφυσικού. Σε μια άλλη ενότητα με τίτλο «Ηθικά» υπάρχει ένα κείμενο του Μητροπολίτου Ικαρίας και Σάμου Ευσεβίου, όπου κάνει λόγο με λύπη για την αναβίωση στο νησί τους παγανιστικών τελετών των Ιραίων, και επικρίνει την αναβίωση αυτών των παγανιστικών τελετών ο Μητροπολίτης Ευσέβιος. Υπάρχει επίσης ένα δικό μου άρθρο στα ηθικά που είναι ένα κήρυγμα που έκανα στην εκκλησία, το οποίο απομαγνητοφώνησαν κάποιοι, «Πλούτος και πτωχία, παλαιό και σύγχρονο, κοινωνικό και πνευματικό». Σε μία άλλη ενότητα του περιοδικού Θεοδρομία, ποιμαντικά, υπάρχει του Αρχιμανδρίτη Νικοδήμου Πετροπούλου ένα εξαιρετικό κείμενο, σας το διάβασα άλλη φορά, που αναφέρεται στην κοίμηση, στο θάνατο του γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτου, με τίτλο «Ύπνος Ελέων». Υπάρχει επίσης πάλι ένα ποίημα του πατρός Μαξίμου Καραβά στον γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη, «Στην κοίμησή σου γέροντα», και ένα κείμενο του πατρός Αναστασίου Γκοτζοπούλου, που είναι ένα οδηπορικό «Από την Πάτρα στο Σισάτοβατς της Βόρειας Σερβίας». Πήγαν και επισκέφθηκαν εκεί τον διοκόμενο επίσκοπο τον Αρτέμιο, και περιγράφει ο πατήρ Γκοτζόπουλος τις εμπειρίες τους από την επίσκεψή τους εκεί.
Στα οικουμενικά υπάρχουν επίσης ενός του γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, μια εναντίον των οικουμενιστών και των φιλενοτικών. Του Πυραιός Σεραφείμ υπάρχουν 2-3 κείμενα. Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Πυραιός Σεραφείμ είναι ένα κείμενο που λέει να διακοπεί ο διάλογος με τους Λουθυρανούς και με τους Αγγλικανούς, όπως επίσης και μια διαμαρτυρία του γιατί δόθηκαν χώροι λατρείας στους μουσουλμάνους. Επίσης, ένα εξαιρετικό κείμενο πάλι του πατρός Αναστασίου Γκοτσοπούλου, μια επιστολή προς τον παπικό αρχιεπίσκοπο των Κυκλάδων, τον Νικόλαο Πρίντεζη, εξαιρετικό κείμενο και η απάντηση του παπικού αρχιεπισκόπου προς τον πατέρα Αναστάση. Στα εκπαιδευτικά υπάρχει ένα πολύ καλό κείμενο του ιού εδώ της κυρίας Γεωργιάδου, του Κυριάκου Γεωργιάδη, η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, μια ασυμβίβαστη κίνηση εκπαιδευτικών, όπου στέλνουν γράμμα και τους επισημαίνουν τους κινδύνους που υπάρχουν στην εκπαίδευση, του γνωστού μας δασκάλου Δημήτρη Νατσιού, 2 άρθρα που αναφέρονται στα σχολικά βιβλία με τίτλο «Βιβλία, τα νέα βιβλία, ασκιά, γιωμάτα, αγέρα». Δεν είναι τίποτα τα νέα βιβλία παρά ασκιά, γιωμάτα, αέρα. Τίποτα δεν έχουν μέσα. Και επίσης κάνει λόγο σε ένα άλλο άθρο για το ότι έχουν εξορίσει από τα σχολικά βιβλία τους παλιούς καλούς λογοτέχνες. Παπαδιαμάντη, Βαλαωρίτη, Δροσίνη κτλ. Και στα εθνικά και κοινωνικά υπάρχει πάλι ένα κείμενο του Μητροπολίτου Πυραιός Σεραφείμ για την κρίση κτλ. Και καταλήγουμε με ένα επίσης πολύ σημαντικό κείμενο του Μίκη Θεοδωράκη. Μας εξέπληξε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ουσιαστικώς έβαλε στην θέση της την γνωστή Θάλια Δραγώνα, αυτήν την άθεη, την απάτριδα, η οποία διακήρυσε πως δεν είμαστε Έλληνες. Γιατί να διδάσκουμε, λέει, την Ελλάδα στα σχολεία, αφού δεν είμαστε Έλληνες. Έτσι λέει, και ήταν σύμβουλος, ειδική γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας. Και την έβαλε στη θέση της ο Μίκης Θεοδωράκης. Και παραιτήθη. Και δόξα τω Θεώ, υπενθυμίζει ο πατήρ Φίλιππος ότι παραιτήθη. Και δόξα τω Θεώ, παραιτήθη. Τώρα, πριν περάσω σε άλλα θέματα, να σας πω επίσης ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μου παρακάλεσαν μάλιστα εδώ αδελφοί της Συνάξεως ένα παλιό τευχίδιο που είχα γράψει για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, να το φέρω εδώ, ήλθε το τευχίδιο. Λοιπόν, να το πάρετε να ενημερωθείτε, και το κάνω αυτό όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι ο Ορθόδοξος τύπος στο τελευταίο φύλλο του έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο οποίο αναφέρεται και στις δικές μου τις θέσεις και το υπογράφει αυτός ο γνωστός εκδότης ο Παπαδημητρακόπουλος, που βγάζει τις νεανικές εκδόσεις με τίτλο «Φωτοδότης». Ο Παπαδημητρακόπουλος λοιπόν, υιοθετώντας και τις δικές μου θέσεις και θέσεις και άλλων, κατοχυρώνει πάρα πολύ καλά, όπως κάνω και εγώ στο τευχίδιο αυτό, ότι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ξενόφερτο έθιμο, και όχι απλώς ξενόφερτο έθιμο, είναι παγανιστικό έθιμο, είναι συγκριτιστικό έθιμο, εισάγει δενδρολατρεία. Βγάζουμε τον Χριστό από τη μέση και βάζουμε ένα δέντρο. Και όλα τα Χριστούγεννα στρέφονται γύρω από το δέντρο και γύρω από το έλατο, μέχρι και ύμνους έχουμε γράψει στο έλατο. Ο έλατο, μ' αρέσεις πώς μ' αρέσεις κτλ. Αφήνουμε τον Χριστό και βάλαμε στη θέση το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν το είχαμε οι παλιές γενιές το δέντρο στα σπίτια μας. Αυτό, όπως αποδεικνύεται από κείμενα και του Ορθοδόξου τύπου του Παπαδημητρακόπουλου και δικά μου κείμενα εκεί, στην Ελλάδα εισήχθη από τη Γερμανία, από τους Βαβαρούς του Όθωνος. Πέρασε πρώτα στο παλάτι, διαμαρτύρεται ο Μακρυγιάννης, και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία με τον Μακρυγιάννη που βρέθηκε σε κάποιο σπίτι άρχοντος υπουργού και ήταν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο εκεί και αντέδρασε πολύ δυναμικά ο Μακρυγιάννης. Και υπάρχουν και άλλα κείμενα από τα οποία αποδεικνύεται πως από τους Βαβαρούς, από τα βασιλικά ανάκτορα, πέρασε σε κάτι σπίτια πλουσίων και σιγά σιγά από τα σπίτια των πλουσίων πέρασε και σε όλους μας και έχει γενικευτεί τώρα η χρήση ενός παγανιστικού ειδωλολατρικού εθίμου. Δεν δικαιολογείται σε χριστιανικά σπίτια να υπάρχει χριστιανικό δέντρο, όπως δεν δικαιολογείται να υπάρχει και ο χοντρουλός, ο Άγιος Βασίλης. Εμείς έχουμε τον Άγιο Βασίλη μας. Να φύγουν αυτά από τα χριστιανικά σπίτια. Τώρα, ένα άλλο θέμα χριστιανικής επικαιρότητας. Στο τέλος υπάρχει το τευχίδιο εκεί, να το πάρετε με ένα πολύ μικρό αντίτυπο. Να ανακοινώσω ότι η ιστοσελίδα της Θεοδρομίας του περιοδικού μας αρχίζει να λειτουργεί. Και να ανακοινώσω επίσης από εδώ, για να ακουστεί, γι' αυτό το κάνω, να ανακοινώσω από εδώ ότι ερωτήματα που υποβάλλονται για διάφορα θέματα στην ιστοσελίδα
σχετικά με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας θα τα απαντούμε από εδώ. Φυσικά μπορείτε και οι παρόντες να υποβάλλετε γραπτώς ερωτήματα, γιατί δεν έχουμε εδώ στον μικρό χώρο την τεχνική υποδομή για την απευθείας υποβολή ερωτημάτων. Δεν έχουμε μεγάλη αίθουσα δυστυχώς, ίσως ο Θεός βοηθήσει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αίθουσα. Γι' αυτό όσοι από εσάς θέλετε να ετοιμάζετε ερωτήματα ή για σήμερα ή για άλλες φορές να τα συζητούμε εδώ. Και σήμερα λέω θα απαντήσω σε ένα πρώτο ερώτημα που υπευλήθηκε που έχει ενδιαφέρον για όλους σας εκεί. Κάποιος λοιπόν γράφοντας στο διαδίκτυο υποβάλλει στην Θεοδρομία το εξής ερώτημα. Αγαπητή Θεοδρομία, χαίρετε Κυρίο, το όνομά μου είναι, έχει και το όνομά του κτλ. Αποφάσισα να σας γράψω γιατί παρατηρώ ότι μέρα με τη μέρα αυτό που λέγεται οικουμενισμός έχει ρίξει άγκυρα στα μυαλά αρκετών Ορθοδόξων ιερέων κάθε Κυριακή σε ένα ιερό ναό των Αθηνών που δεν θέλω να γνωστοποιήσω. Έχουμε σύναξη νέων μετά από τη Θεία Λειτουργία εκεί. Συζητάμε με έναν ιερέα του ναού τα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν και σχολιάζουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας. Ύστερα από έναν χρόνο παρακολούθησης των συνάξεων, καλή ώρα σαν και εμάς εδώ, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι ο ιερέας αυτός συχνά επικαλείται χριστιανούς της Δύσης για να σχολιάσει τα διάφορα θέματα. Και αν τον ρωτήσεις τι χριστιανός είναι αυτός που επικαλείται, ορθόδοξος, παπικός, προτεστάντης κτλ, θα σου πει προτεστάντης, καθολικός, αγγλικανός. Σπάνια θα ακούσεις ορθόδοξος. Μάλιστα κάποιες φράσεις του έχουν ως εξής. Ο Χίψη, σπουδαίος θεολόγος και ιερέας της τάδε προτεσταντικής εκκλησίας της Αμερικής, είπε ότι η τάδε ψυχίατρος, καθολική πριν γίνει συνειδητή χριστιανή κτλ, είπε τα εξής. Και λέει λοιπόν, και σε ερώτησή μου για να το συντάμω λίγο, αν μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η χάρις, ακούστε τώρα, του Αγίου Πνεύματος, απάντησε ιερεύς αυτός, ορθόδοξος, ο οποίος κάνει σύναξη και κάνει κατήχηση. Απάντησε ότι η χάρις του Θεού βρίσκεται παντού. Και συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιος παραδείγματος χάρη καθολικός, ο οποίος πάει με πίστη να κοινωνήσει στην ενωρία του, αυτός δεν έχει ουσιαστικά λάβει μέσα του το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αν πας σε μια κοπτική εκκλησία και εκεί τη λειτουργία του Αγίου του Χρυσοστόμου θα ακούσεις, ποια είναι η διαφορά? Το ίδιο είναι να ακούσεις εδώ ή να ακούσεις εκεί πουθενά, το ίδιο είναι. Τον ρωτάω, δεν πρέπει να έχουμε τους Αγίους Πατέρες ως οδηγό, αφού μέσα στην ιστορία έχουμε ξεκαθάρισμα μεταξύ αληθείας και αιρέσεως. Θα πρέπει να παίρνουμε την ουσία από τα λόγια τους, λέει, και να τη μεταφέρουμε στο σήμερα και όχι να πράττουμε όπως ακριβώς έπραξαν αυτοί. Είναι η μεταπατερική θεολογία αυτή και τα λοιπά. Και στο τέλος με ρωτάει ο καημένος αυτός τι να κάνω, γιατί λέει, όταν του είπα ότι πρέπει να μελετήσει το βιβλίο «Οι αιρέσεις του παπισμού» του Μητροπολίτου Πυραιός Σεραφείμ, και να σας πληροφορήσω ότι για τις αιρέσεις του παπισμού έχει γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο και ο πατήρ Φίλιππος, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ. Όταν λοιπόν τον ρώτησα, λέει, για τις αιρέσεις του παπισμού, ξέρετε τι μου είπε? Ο Μητροπολίτης Πυραιός είναι αθεολόγητος. Τέλος του είπα ότι κατανοώ ότι κάποιοι αιρετικοί και αλόδοξοι θα πάνε στον παράδεισο για λόγους που ο Θεός κρίνει. Επίσης ότι οι ασυνείδητοι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν θα μπουν στον παράδεισο κτλ. Ωστόσο τον ρωτάω, ποιο δόγμα είναι το αληθινό, αυτό που οδηγεί στο δόγμα, στη σκέψη που... Εν πάση περιπτώσει, λέει, στη σκέψη μου πέρασε από το μυαλό ήταν πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει αυτήν την απάντηση. Θα έπρεπε να ομολογήσει με παρησία ότι ναι, μόνο η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού και ότι δεν υπάρχει σωτηρία εκτός αυτής. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, τώρα το ερώτημά του. Θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με τις απόψεις αυτές του ιερέως, αλλά και τις δικές μου. Θεωρείτε ότι η απάντηση που μου έδωσε λέγοντάς μου ότι αληθινό δόγμα είναι αυτό που οδηγεί στον Χριστό είναι σωστή? Μήπως εγώ τον παρεξήγησα στα λεγόμενά του? Επιπλέον, έχει νόημα να πηγαίνω στις συνάξεις αυτές αν θεωρείτε ότι δικαίως σκανδαλίζομαι με αυτά που ακούω? Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας, με εκτίμηση, έχει το όνομά του. Και πολλοί από εσάς και πολλοί άλλοι
υποβάλλουν παρόμοια ερωτήματα, τι να κάνουμε με πνευματικούς, με ιερείς οι οποίοι είναι οικουμενιστές. Το πράγμα δεν είναι δύσκολο. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Εγώ χάρηκα μάλιστα διότι ένας νέος από τη συντροφιά μας εδώ μου είπε κάποια μέρα ότι πάτερ, εγώ με τη συμβουλή και των πνευματικών μου έχω βρει ένα καθαρό κριτήριο για να δω ποιος ιερεύς είναι σωστός και αν μπορώ να τον παρακολουθώ. Πολύ περισσότερο να τον έχω πνευματικό. Όταν τον συναντώ, λέει, του υποβάλλω μερικά αιτήματα για το αν ο παπισμός είναι αίρεσης, για το αν ο οικουμενισμός είναι αίρεση, για το αν πρέπει να μείνουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ή αν πρέπει να αποχωρήσουμε. Και όταν λέει εδώ ότι ο ιερεύς αυτός συμφωνεί με αυτά, ότι πρέπει να πάμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πως είναι εκκλησία ο παπισμός, δεν είναι η αίρεση, και όπου διακόπτω, λέει, κάθε σχέση μαζί τους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σαφή. Έχουμε φτάσει εδώ πλέον σε πολύ οριακό σημείο και ισχύει ως απάντηση στον εν λόγω αδελφό μας και ισχύει ως απάντηση και σε όλους. Όταν διαπιστώνουμε ότι οι ιερείς δεν έχουν ευαίσθητη κεραία ορθόδοξη και ότι έχουν παρασυρθεί από την αίρεση του οικουμενισμού, να διακόπτουμε πλέον κάθε σχέση μαζί τους, οι καιροί είναι πάρα πολύ κρίσιμοι. Τώρα, ένα άλλο θα σας δείξω και με βάση αυτό θα δείξουμε και άλλα θέματα. Στο περιοδικό το επίσημο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το περιοδικό Εκκλησία, αυτό είναι το επίσημο όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησία, υπάρχει και ένα άλλο περιοδικό που είναι όμως θεολογικό περιοδικό, επιστημονικό, το Θεολογία. Αλλά αυτό είναι το επίσημο όργανο, η Εκκλησία. Εδώ λοιπόν, δεν θέλω να πω τι δημοσιεύει, θα πάρω μία είδηση μόνο, την οποία θα σχολιάσω, για να σας αναφέρω και μερικά άλλα γεγονότα. Εδώ λοιπόν, αναφέροντας τι συμβαίνει σε διάφορες εκκλησίες ορθόδοξες, μας μεταφέρει και μία είδηση από την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Δέστε λοιπόν τι ωραία είδηση είναι αυτή από την Εκκλησία της Βουλγαρίας, για την οποία θα σας πω και μερικά άλλα. Κοδωνοκρουσία στην Βουλγαρία υπέρ της χριστιανικής παιδείας. Το κείμενο. Στις 24 Σενάτου 2012, οι καμπάνες χτύπησαν επί 15 λεπτά στη Βουλγαρία με αίτημα μία χριστιανική παιδεία για τους νέους και τις νέες της Βουλγαρίας. Η απόφαση ελήφθη από την Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας και η κοδωνοκρουσία έδωσε μήνυμα αγωνιστικότητος από τις 12 έως τις 12 και 4 το μεσημέρι. Όπως τόνισε σε σχετική ανακοίνωση η Εκκλησία της Βουλγαρίας, οι καμπάνες ήχησαν διότι το καθημερινό ψωμί το οποίο χρειαζόμαστε εμείς και τα παιδιά μας είναι όχι μόνο το υλικό αλλά και το πνευματικό. Το αίτημα των Βουλγάρων Ιεραρχών είναι, προσέξτε τώρα, να διδάσκεται στα δημόσια σχολεία η θρησκευτική παιδεία θεμελιωμένη στην ορθόδοξη παράδοση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Εκεί λοιπόν που είχαν επί χρόνια κομμουνισμό, αθεία και είχαν βάλει τα θρησκευτικά από τα σχολεία, τώρα ξεσηκώνεται η Εκκλησία και χτυπάει καμπάνες για να μπουν τα θρησκευτικά στο σχολείο και να μπει η Ορθοδοξία μέσα στα σχολεία. Και εμείς εδώ με τη Δραγώνα και με τους αθέους βγάζουμε τα θρησκευτικά από τα σχολεία, κάνουμε προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών, κατεβάζουμε τις εικόνες από παντού και δυστυχώς εδώ δεν ηχούν καμπάνες. Δεν διαμαρτύρονται όσο θα έπρεπε. Είναι τόσο πολύ σοβαρό το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών που θα έπρεπε η Εκκλησία να χτυπήσει καμπάνες και να κηρύξει αυτήν εν διωγμό, όπως είχε πει ο Μητροπολίτης Σεραφείμ. Εν τούτης δεν το κάνουμε, αλλά συμπορευόμαστε. Οι ηγέτες της Εκκλησίας μας συμπορεύονται με την Εκκλησία, με την πολιτεία. Τώρα, σχετικά με την Εκκλησία της Βουλγαρίας, θέλω να σας πω και μερικά άλλα πράγματα και θα μεταφερθούμε και σε δικά μας θέματα εδώ. Η Εκκλησία λοιπόν της Βουλγαρίας κρατεί πολύ καλή στάση και απέναντι στον οικουμενισμό. Έχει αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και δεν μετέχει στον διάλογο με τους παπικούς. Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία της Γεωργίας, δύο εκκλησίες ορθόδοξες. Και λέω τώρα εγώ, αυτό ζητούσε από την Εκκλησία της Σερβίας ο επίσκοπος Αρτέμιος, αυτό ζητούσε κι αυτός. Με υπομνήματα επανειλημμένα να σταματήσει ο διάλογος με τους παπικούς και να αποχωρήσει η Εκκλησία της Σερβίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Γιατί δεν στρέφονται οι οικουμενιστές και εναντίον της Εκκλησίας της Βουλγαρίας και εναντίον της Εκκλησίας της Γεωργίας, αλλά βρήκαν έναν μεμονωμένο επίσκοπο και τον χτυπούν αγριώς?
φοβούνται να τα βάλουν με ολόκληρη εκκλησία. Ήδη εδώ και 10 χρόνια έχει απαγορεύσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον Επίσκοπο Αρτέμιο να επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Μου το θύμισε ο πατήρ Φίλιππος και μέσα στην εκκλησία. Και έκανε και σχετική διαμαρτυρία ο πατήρ Φίλιππος, θα μας πει στη συνέχεια. Απαγόρευσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Αρτέμιο να επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Εξαιτίας των αντιπαπικών και αντιοικουμενιστικών του αγώνων. Γιατί δεν κάνει το ίδιο και με τους πατριάρχες και επισκόπους της Βουλγαρίας και της Γεωργίας? Γιατί φοβάται που είναι δύο δυνατές αυτοκέφαλες εκκλησίες να απαγορεύσει και σε αυτές, αφού έχουν αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και είναι αντιοικουμενιστικές, να απαγορεύσει και σε αυτές να πηγαίνουν στο Άγιον Όρος? Μήπως είναι καιρός η ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους, δεν εγνώριζα πατέρες πως ήρθαν σήμερα εδώ, μήπως είναι καιρός η ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους αντίθετα να απαγορεύσει την είσοδο στους οικουμενιστάς πατριάρχες και επισκόπους? Με αφορμή πάντως την περίπτωση του Επισκόπου Αρτεμίου και την στάση μερικών δικών μας καλών επισκόπων, πρέπει να πούμε τα εξής. Υπάρχουν όντως στην ιεραρχία μας τώρα μερικά παραδείγματα καλών επισκόπων που έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται. Επί Αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου δεν ακουγόταν ούτε μία φωνή. Δεν τολμούσε κανείς να πει κάτι εναντίον του Πάπα, εναντίον του Οικουμενισμού, ούτε μία φωνή. Και μείναμε εμείς μερικοί αγιορείτες, μερικοί πατέρες που φωνάζαμε. Τώρα ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί αρχιερείς. Υπάρχει πρώτος ο Πειραιός, πολύ δυνατή φωνή, πολύ δυνατή φωνή. Αλλά δεν υπάρχει μόνο ο Πειραιός, υπάρχουν και άλλοι αρχιερείς. Υπάρχει ο Κυθήρων, υπάρχει ο Τελοκαρνανίας, υπάρχουν άλλοι αρχιερείς. Έχω εδώ φέρει μαζί μου από του Μητροπολίτου της Σάμου και Ικαρίας μία προσφώνηση που έκανε ως αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, παρόντος του Αρχιεπισκόπου και των υπολείπων συνοδικών. Ως αντιπρόεδρος προσεφώνησε τον Αρχιεπίσκοπο και ανάμεσα στα άλλα του είπε τα εξής. Οφείλομαι, τους είπε, τους συνοδικούς, σαν αδελφούς, οφείλουμε να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε την εσωτερική ιεραποστολή προωθούντες επανευαγγελισμών του λαού μας. Καλή είναι η εξωτερική ιεραποστολή, αλλά η εσωτερική ο λαός μας τα έχει χάσει. Δεν ξέρει τι είναι η Ορθοδοξία. Οφείλουμε να προχωρήσουμε εις επανευαγγελισμών του λαού μας, εις διαρκή κατήχηση νημεδαπών και αλλοδαπών, προσφέροντες μαρτυρίαν Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Και ακούστε, ο τόπος μας υφίσταται ένα διαθρησκειακό συγκριτισμό. Οι μεικτοί γάμοι αυξάνουν, οι ετερόδοξοι και αλόθρησκοι πληθαίνουν και οι αιρετικοί, παρά τους πολυχρονίους και κοπιώδεις διαλόγους, δεν επιστρέφουν. Τι να τους κάνουμε τους διαλόγους με τον παπισμό και με τους προτεστάντες? Επέστρεψε κανένας από τους διαλόγους? Λέει λοιπόν σαφώς εδώ ένας άλλος επίσκοπος πως πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Του ιδίου επίσης επισκόπου είχα δημοσιεύσει παλαιότερα ένα άρθρο στη Θεοδρομία, αλλά εδώ έχω αλλιεύσει και μία άλλη γνώμη του που λέει: «Μαζί με τους μάρτυρες του Ιεχωβά ενέσκυψαν στην πίμνη του Χριστού και οι οικουμενιστές». Φανταστείτε, ένας δεσπότης δεν τολμούσε να μιλήσουν. Εξισώνει τους οικουμενιστάς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. «Μαζί με τους μάρτυρες του Ιεχωβά ενέσκυψαν στην πίμνη του Χριστού και οι οικουμενιστές, όσοι δηλαδή απαρνούνται τα βασικά γνωρίσματα της Ορθοδόξου πίστεως». Έλεγα λοιπόν ότι δόξα τω Θεώ υπάρχουν τώρα αρκετοί αρχιερείς οι οποίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Θεωρώ όμως ότι δεν αρκεί αυτό, ότι δεν αρκούν μόνον δηλώσεις, όπως τόλμησε και έκανε ο Πειραιός και ζήτησε με έγγραφό του να αποχωρήσουμε από τον διάλογο με τους Αγγλικανούς, λόγω του ότι εκεί επικρατεί χειρίστη κατάπτωσης, μία εκκλησία η οποία εγκρίνει γάμο ομοφιλοφίλων, μία εκκλησία η οποία παντρεύει ομοφιλόφιλους ιερείς, μία εκκλησία η οποία έχει δεχθεί την ιεροσύνη των γυναικών. Λέει ο Πειραιός, τι νόημα έχει να έχουμε διάλογο με την εκκλησία? Αυτό είναι διακοπεί ο διάλογος. Θα πρέπει λοιπόν και ο Μητροπολίτης Πειραιός και άλλοι επίσκοποι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αρτεμίου, όχι μόνον άσφαιρα δηλώσεις ορθόδοξες, καλές είναι και αυτές, αλλά με αίμα και με μαρτύριο. Γι' αυτό διώκεται ο Αρτέμιος.
να ζητήσουν επισήμως αυτοί οι αρχιερείς Ορθόδοξοι, να ζητήσουν επισήμως να σταματήσει ο διάλογος με τους παπικούς και να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και τότε να δείτε, να δούμε τι θα κάνουν οι οικουμενιστές, οι κρυφοί και οι φανεροί οικουμενιστές. Πρέπει λοιπόν να βγούμε από τον αγώνα τον κρυφό, τα λιανοντούφεκα, και να αρχίσουμε πλέον τον ισχυρό αγώνα, όπως έκανε και ο Άγιος Σάββας, ο οποίος διέσωσε την Εκκλησία από τον μονοφυσιτισμό, και όπως αργότερα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ένα τέταρτο, λέω εδώ, ενώ λοιπόν υπάρχουν επίσκοποι και δικοί μας και ο Αρτέμιος, οι οποίοι τα βάζουν με τον Οικουμενισμό, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, έχουμε μερικούς επισκόπους οι οποίοι καυχόνται γιατί μετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και έχω σημειώσει εδώ μερικά παραδείγματα για να ενημερώνεστε. Από το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου, Απόστολος Βαρνάβας, στην αρχή του περιοδικού, συνήθως αυτά τα βάζουν στο τέλος ως ειδήσεις, αλλά όταν καυχάσαι ότι είσαι οικουμενιστής, πρέπει να το βάλεις μπροστά. Μπροστά λοιπόν έχει ένα κείμενο του Μητροπολίτου Κωνσταντίας Βασιλείου, που είναι ο Παναής, του Μητροπολίτου Κωνσταντίας Βασιλείου, ο οποίος είναι γνωστός οικουμενιστής, ο οποίος κάνει μία αναφορά στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στην εκλογή Γενικού Γραμματέα, μετέχει και αυτός, και αφού λέει πώς εξελέγει ο νέος Γενικός Γραμματεύς και τα λοιπά, στο τέλος λέει, καυχόμενος, στην Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών μετέχουν ως κανονικά μέλη με δικαίωμα ψήφου περίπου 150 εκπρόσωποι εκκλησιών. Την Εκκλησία Κύπρου εκπροσωπεί ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και αμοχός του Βασίλειος, ο συγγραφεύς, μέλος τόσο της εκτελεστικής όσο και της κεντρικής επιτροπής, να τον συγχαρούμε. Είναι μέλος και της εκτελεστικής και της κεντρικής, τα γράφει ο ίδιος καυχόμενος. Επίσης ο ίδιος λέει, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος είναι μεταξύ των 5 Προέδρων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Το ΔΕ Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσωπεί ο Μητροπολίτης Ασίμων Γιαννάδιος, ο οποίος είναι μεταξύ των αξιωματούχων του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Και κάνω αναφορά εδώ, διαβάζω και για τον Αναστάσιο, γιατί παλαιότερα πού να τολμήσω εδώ να πω τίποτε για τον Αλβανία στον Αναστάσιο. Ξεσηκωνόταν από εσάς απληροφόρητα πρόσωπα που δεν γνωρίζουν και θεωρούσαν πως ο Αναστάσιος είναι ο μέγας ιεράρχης, ο Ορθόδοξος κτλ. Ένας από τους 5 Προέδρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Όσοι τα ξέραμε, διστάζαμε για να μην σας σκανδαλίσουμε, να αναφερθούμε στον Επίσκοπο Αναστάσιο. Παρακάτω λοιπόν, ο ίδιος Επίσκοπος λέει ότι οι υποψήφιες χώρες για να συνέλθει η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ήταν η Κορέα, η Συρία, η Ρόδος εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Αδίς Αμπέμπα. Η Εκκλησία Κύπρου είχε ζητήσει τη σύγκληση της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως. Σε εμάς δεν τόλμησαν ακόμη εδώ να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στην Ελλάδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Η Εκκλησία της Κύπρου τόλμησε και ζήτησε να γίνει συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε παλαιότερα στο Πόρτο Αλέγκρε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την Βραζιλία, μετά την υποβολή υποψηφιότητας από το Πατριαρχείο Αντιοχίας για τη Δαμασκό, απέστειλε την υποψηφιότητα της Ρόδου. Αλλά η απόφαση είναι να γίνει τώρα η Γενική Συνέλευση στην Κορέα. Και λέει εδώ τελειώνοντας ο καυχόμενος Κωνσταντίας Βασίλειος, στην επίσημη έναρξη των εργασιών της Ολομελίας της Επιτροπής παρέστη ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος ανέπτυξε το κεντρικό θέμα της συναντήσεως, και ακούστε τίτλο, «Και κλειμένη εις μίαν, και κλειμένη εις την μίαν εκκλησίαν». Δεν θέλω να αδικήσω τον Πατριάρχη και να προκαταλάβω τι είπε, πρέπει να δω πρώτα το κείμενο τι είπε, αλλά ακόμη και ο τίτλος του κειμένου δημιουργεί πρόβλημα. Τι θα πει «και κλειμένη εις την μίαν εκκλησίαν»? Δεν είμαστε εις την μίαν εκκλησίαν και καλούμαστε να μπούμε στην μία εκκλησία? Αυτό πιστεύουν όλοι, ότι κανένας δεν είναι εκκλησία, ούτε οι Προτεστάντε, ούτε οι Παπικοί, ούτε εμείς, και καλούμαστε. Τελειώνω σήμερα με την σύντομη ενημέρωση την οποία έκανα για διάφορα θέματα.
Είχα και πολλά να ανακοινώσω, αλλά αφιδόμενος εδώ και της παρουσίας των πατέρων, και για να μείνουμε πολύ, να δώσω και σε εκείνους την ευκαιρία κάτι να πούν, αλλά και σε εσάς να υποβάλλετε κάποια ερωτήματα. Αν θέλει κάποιος κάτι να πει, ο γέροντας Δανιήλ, όχι, ο πατήρ Φίλιππος. Να πω για μια ακόμα φορά ότι είναι τιμή για μας να βρισκόμαστε στη σύναξή σας. Σεβόμαστε τον πατέρα Θεόδωρο και τον παραδεχόμαστε. Και θα ήθελα να σας αναφέρω, πάτερ Θεόδωρο, και εδώ στους αδερφούς, ένα χθεσινό γεγονός. Χθες λοιπόν γιορτάζομαι στην Μονή Χιλιανδαρίου τα εισόδια της Θεοτόκου. Στην παραμονή της εορτής της Αγρυπνίας, εκεί που πίναμε καφέ, προεξήγη της γιορτής ένας επίσκοπος Μιλούτιν του Βάλιεβο, εκεί που είναι το ασκητήριο του πατρός Ιωστίνου Πόμπου, του Αγίου Ιωστίνου. Και θέσαμε το ερώτημα τι συμβαίνει με τον πατέρα Αρτέμιο, και εκείνος είπε μονολεκτικά, είναι οικονομικό το θέμα. Στη νύχτα συνάντησα προσωπικά εγώ ίδιος τον νέο ηγούμενο της Μονής Χιλιανδαρίου, που είναι μισού έτος ηγούμενος, είναι νέο παιδί αυτό. Και τον είπα ότι ακούμε μεταθλίψεως ότι διώκεται παράνομα από τη Σύνοδο ο Αρτέμιος Ραντουσάβλης, επίσκοπος, και επίσης ότι ο ρόλος των καθηγητών και επισκόπων Ράντοβιτς, Μπούλοβιτς και Γεύτης, ότι είναι ο λίγον ύποπτος. Και επίσης επέμενα στον πατέρα, στον ηγούμενο Μεθόδιο, ότι πώς ανέχεστε εσείς ένα μοναστήρι σερβικό να απογορεύεται επί 30 χρόνια η είσοδος του Αρτεμίου εις το Άγιον Όρος. Επί 30? Επί 30 χρόνια. Αν λοιπόν υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες του Αρτεμίου σήμερα και πέρυσι, επί 30 χρόνια υπήρχαν πάντοτε οικονομικές ατασταλίες. Σας παρακαλώ θερμώς, είπα στον ηγούμενο αυτόν που είναι κάπου 40 ετών, διότι εγώ τον έβαλα στο Άγιον Όρος, ήταν 17 ετών, μικρό παιδί με τις Αγιονάρες που ήρθε, και επειδή με εκτιμάει, παρεκάλεσα εφέτος να κάνει γράμμα στη Δυτική Κοινότητα, ως αυτοδιοίκητη μονή του Αγίου Όρους που είναι, να ανακληθεί και να διαγραφεί η απαγόρευση εισόδου εις το Άγιον Όρος. Διότι αλλιώς, άλλοι καθηγούμενοι είπα, φοβάμαι ότι θα πέσετε σε μεγάλα δεινά, σε μεγάλες στενοχώριες. Διότι παλαιά εκδίωξαν από το Άγιον Όρος έναν ιερομόναχο, αγαπητό και φίλτατο της οικογένειας, ζήσει από τότε τον πατέρα Μάξιμο Λαβριώτη, αδίκως, επειδή ορθοδοξούσε. Και επειδή τα έβαλε με τον Γιαναρά, με τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και με μερικές δογματικές αποκλίσεις του Δημητρίου και του Βαρθολομαίου. Τον διώξαν από το Άγιον Όρος, έχουν απέλασει από το Άγιον Όρος, μάλιστα του στέρισαν και την λειτουργία στην Αγγλία και ζει πενόμενος εις την Αγγλία. Ο πατήρ Θεόδωρος ξέρει πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο αυτό, και η υπογραφή της διώξεώς του από κάτω είχε Παντελεήμων ιερομόναχος Βατοπεδινός. Και είπα, όλα τα βάσανα που τραβάει η Μονή Βατοπεδίου και θα τραβήξει περισσότερα ακόμα, είναι όσο αντικεί τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος ζει πεινασμένος στην Αγγλία. Είναι δέκατο τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο μοναδικός του διάδοχος στη θεολογία. Αυτό τον άνθρωπο που γνωρίζει πολύ πολλά ο πατήρ Θεόδωρος, και ο οποίος είχε προβλέψει προ 15 χρόνια τα χάλια της Σερβικής, των Σέρβων αυτών επισκόπων, και τότε δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα ανεκαλύφθη τι ρόλο παίζουν οι τρεις αυτοί επίσκοποι εκεί, και που υποσχέθηκε ο ηγούμενος της Χιλιανδαρίου ότι θα κάνει γράμμα στην κοινότητα να διαγραφεί η απέλαση του πατρός Αρτεμίου. Μετά τη λειτουργία όμως, στην τράπεζα που είμαστε με τον πατέρα Δανιήλ που είναι εδώ παρόν, ρώτησα έναν από την αδερφότητα Μπουραζέρη, που είναι πολύ σημαντική στο Άγιον Όρος, γιατί κάνουν πολύ όμορφες εικόνες, σαν και αυτή που βλέπετε απέναντι. Κάνουν ωραίες εικόνες, κάνουν περίλαμπρο ναό, έχουν πάρα πολλά λεφτά. Τους έχει ο κόσμος σε μεγάλη εκτίμηση, όπως τον Αναστάσιο Αλβανίας που είπε προηγουμένως, γιατί είναι πολύ ευγενική, πολύ ευαίσθητη και πολύ με πάρα πολλά λεφτά. Και κάναμε την ερώτηση με τον πατέρα Δανιήλ μαζί. Γιατί, πάτερ, με λέτε, διώκεται ο Αρτέμιος? Γιατί δεν λέτε στον επίσκοπο εδώ, αυτή είναι άδικος ο διωγμός? Η απάντηση ήταν η εξής, πατέρ Θεόδωρε. Διότι ο πατήρ Αρτέμιος έχει ένα τζιπ που έχει μέσα air conditioning. Στη συνέχεια, όταν βγαίναμε από το Άγιον Όρος, γιατί είχε κακοκαιρία χθες,
και ταξιδέψαμε με ένα αυτοκίνητο από την κορυφογραμμή, από τα δάσια, πάμε, δεν είχε καράβι. Ο αντιπρόσωπος της Μονής μας είπε ότι εδώ στη Χαλκιδική, στον Κάταβο, αγόρασε ο Τζορτζ Σόρος, ο μεγάλος αυτός Εβραίος, με εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον Μπόμπολα, που έχει το μέρος. Αγόρασε την περιοχή που πρέπει να βγάλω χρυσό και θα μολυνθεί όλη η περιοχή της Χαλκιδικής και του Άγιου Όρους, διότι χρησιμοποιείται και άνιον για να βγει το χρυσό, το οποίο θα μολυνθεί όλος ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής και θα πίνουμε μολυσμένο νερό, γιατί σε 800 τόνους βγάζει 0,1 κόμμα γραμμάριο χρυσό. Δηλαδή είναι μια καταστροφή. Και όταν είπαμε στον πατέρα Σεραφείμ αυτόν ότι ναι μεν έχετε δίκιο για την οικολογική καταστροφή και πρέπει όλοι να μιλήσουμε, γιατί ο νέος δήμαρχος της Χαλκιδικής, ενώ βγήκε δήμαρχος προημερών, αυτός θα υπογράψει για να γίνει η εξόριξη του χρυσού, κύριος Πάχτας, ο οποίος κάπου τον διώξαν κάποτε, αλλά τώρα ξανά είναι δήμαρχος πάλι, επειδή θα κάνει το χαρτίρι του Τζορτζ Σόρος του Μπόμπολα, ξανά έγινε δήμαρχος. Είπε ο πατήρ αυτός, είπαμε εμείς, ότι μήπως είναι άδικο αυτό που κάνετε στον πατέρα Αρτέμιο, διότι η Μονή Χιλιανταρίου έχει όρο το βουνό του Κάκαβο στη Χαλκιδική, είναι δικό του το βουνό. Και ενδιαφέρον. Μήπως λοιπόν η αδικία που κάνετε εναντίον του πατρός Αρτεμίου, μήπως επειδή δεν μιλήσατε ποτέ η Σερβική Εκκλησία για το τι συνέβη προ καιρού στην Κωνσταντινούπολη, όπου στη λειτουργία την Ορθόδοξη ο Πάπας είπε το πατερημόν και έγινε ένα αγκαλισμός ειρήνης, συμφωνίας και αγάπης του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Πάπα, επειδή δεν μίλησε ούτε ο Ράντοβιτς, ούτε ο Γεύτης, ούτε ο Μπούλοβιτς, ούτε κανένας στη Σεβοβία, μήπως επιτρέπει ο Θεός βάσανα και εδώ για να μολυνθείτε όλοι και να πεθάνουμε στα δηλητήρια, τα οποία πρώτα είναι πνευματικά και μετά είναι υλικά δηλητήρια. Και να τελειώσω, Πάτε Θεόδρε, κάνετε πολύ καλά και έχετε επιφύλαξη για τον Άγιο Μεξινίας, διότι το Μάιο που βρέθηκα στην Αμερική και ο επίσκοπος μαζί που συνεργόταν μαζί με έναν μασόνο μου είπαν, Πάτερ Φίλιππε, ξέρετε τι έκανε ο Άγιος Μεσσηνίας, μετακαυχήσεως το έλεγαν, ξέρετε τι έκανε ο Άγιος Μεσσηνίας, να προσέχετε εσείς οι μοναχοί, διότι ο Μεσσηνίας περιόρισε τους μοναχούς και τις μοναχές της Μεσσηνίας. Είχε επιβάλει ο Μεσσηνίας απαγόρευση θείας κοινωνίας στις καλογραίες, επειδή διαφώνησαν για τις δηλώσεις του αυτές. Και το απάντησα του επισκόπου εκεί και του μασόνου εκείνου, ότι δυστυχώς αυτό καυτηριάστηκε και επιτιμήθηκε από την Ιερά Σύνοδο. Δεν είστε καλά πληροφορημένοι και εξ αυτού του γεγονότος Μεσσηνίας απαγόρευσε η Ιερά Σύνοδο στο μέλλον να παρίστανται κληρική παντός είδους βαθμού σε οποιοδήποτε συνέδριο και συμπροσευχή. Είναι απόφαση της Ιεράς Συνόδου που πρότεινε ανήκει στην Ιερά Σύνοδο. Θέλω να πω, πάντα να είσαι καλά, είναι να είσαι επιφυλακτικός, και με τα λύπης μου λέω, Πάτερ Θεόδωρε, ότι στις μέρες μας πρέπει να έχουμε έλεος και επίγεια, αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Τα λεχθένια του πατρός Φιλίππου, νιώθω ευχαρίστηση και μεγάλη ικανοποίηση, γιατί μερικά θλιβερά γεγονότα που έχουν σχέση και με το Άγιο, δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε πως εκπροσωπούν όλο το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος εξακολουθεί να είναι κυβωτός της Ορθοδοξίας. Θυμίστε ότι όταν μετά την επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε κάποια εκ μέρους της επισήμου κοινότητας, κάποια επιφύλαξη, κάποιος δισταγμός στο να βγάλουν κάποιο κείμενο και να καταδικαστεί εκείνη η επίσκεψη του Πάπα, οι συμπροσευχές, τα σουλίτρωγα, τα τροπάρια συνθέσαμε στον Πάπα. Βρέθηκαν τότε σκητιώτες μοναχοί, πλήθος σκητιωτών μοναχών, κελιώτες, στα καυσοκαλύβια, σε όλες τις σκήτες, που υπέγραψαν ένα τότε καταπληκτικό κείμενο, και τότε αναγκάστηκε να ακολουθήσει και η ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους και να βγάλει και εκείνη κείμενο καταδικαστικό. Το Άγιο Όρος λοιπόν αγρυπνεί και τώρα, και είναι και τώρα. Και χάρηκα ιδιαίτερως, διότι και εκεί εισήγαγε ο πατήρ Φιλίππος και πιστεύω πως και άλλοι εκεί συζητούν την αδικία που γίνεται εις βάρος του νέου ομολογητού της Εκκλησίας μας και αγωνιστού του Επισκόπου του Αρτεμίου. Και επίσης να συμπληρώσω ότι θα πρέπει να όντως όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί για όσα συμβαίνουν. Εγώ σήμερα δεν θέλω στους πατέρες που είναι παρόντες να μείνει η εντύπωση ότι εδώ ασχολούμαστε μόνο με τέτοια θέματα.
για χάρη του σήμερα δεν κάναμε το μάθημά μας για τον Ιώβ, αλλά και αυτή η επικαιρότηση εκκλησιαστική, η οποία λείπει δυστυχώς, πουθενά δεν παρουσιάζεται. Ούτε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Εκκλησίας, ούτε στο κανάλι της Εκκλησίας, και ο κόσμος είναι παντελώς ανίδεος, δεν γνωρίζει. Δεν φταίει ο κόσμος που δεν διαμαρτύρεται. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώνουν οι ιερείς. Βλέπετε, ένας ιερεύς εκεί που κάνει μια παρόμοια σύναξη στην Αθήνα, καταγγέλλεται ότι λέει υπέρ του οικουμενισμού. Σε πόσους ναούς της Ιερέας Μητροπόλης γίνονται τέτοιες συνάξεις που ενημερώνονται οι μοναχοί για την μεγάλη σημασία που έχει η πανέρεση του οικουμενισμού, και πόσοι ξέρουν από τους πιστούς τι είναι ο οικουμενισμός και γιατί είναι η πανέρεση του οικουμενισμού επικίνδυνη στις ημέρες μας. Πολύ ελάχιστοι γνωρίζουν για τα θέματα αυτά. Πολύ ελάχιστοι. Λοιπόν, να το θεωρήσουμε σαν μια ευκαιρία που μας δίδεται εδώ να ενημερωνόμαστε για τα θέματα αυτά, και σήμερα με την παρουσία εδώ των Αγιοριτών Πατέρων μας μεταφέρθηκε και μία εικόνα από το αγαπητό και σεβαστό σε όλους μας Άγιον Όρος, όπου εκεί οι πατέρες προσεύχονται, ασκούνται και αγρυπνούν πάντοτε για την διατήρηση και διαφύλαξη της Ορθοδόξης μας πίστεως. Ακόμη κι αν εμείς τον κόσμο εδώ λακίσουμε, όλοι αν λακίσουμε, στο Άγιον Όρος, αν όχι επισήμως, θα υπάρξουν μοναχοί οι οποίοι θα παραμείνουν ανυποχώρητοι. Ακόμη κι ένας και δυο και τρεις να μείνουν ανυποχώρητοι, η Ορθόδοξη πίστη θα διασωθεί. Δεν μας φοβίζουν οι δυνατοί, οι μεγάλοι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τώρα, να μην κάνουμε χάρη των πατέρων εδώ, να τους ταλαιπωρήσουμε άλλους, να μην υποβληθούν ερωτήματα. Θα τα πούμε την άλλη φορά που θα είμαστε μόνοι μας εδώ, να ψάλουμε κάτι και να διαλύσουμε τη σύναξή μας. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε τον πατέρα Δανιήλ, ο οποίος μολονότι είναι κουρασμένος, να μας ξαναπεί το Παναγία Δέσποινα, που ο ίδιος το έψαλε και το εμέλησε στην εποχή μας. Να μας το ξαναπεί μια φορά, είναι μοναδική η εκτέλεση. Αλλά όρθια το ψάλλουμε. Όρθια το ψάλλουμε. Λίγο σιωπή. Ημάς από πάσης περιστάσεως και από θάνατον των εξαφνικών και πανόλεθρων, είδαμεν ότι δύνασε πάντα όσαν θέλεις και βούλεσε, δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, χαριτωμένη επάκουσον των παρακαλούντων σε μας.